κατέβουν από το πλοίο. Έχουν... Στο λιμάνι του Πειραιά κατέπλευσε νωρίς το πρωί της Δευτέρας το επιβατικό οχηματαγωγό πλοίο Νήσο Σάμος, μεταφέροντας 453 μετανάστες από το κέντρο της Μόριας και 13 από τη Χίο. Πρόκειται για τις λεγόμενες ευάλωτες κατηγορίες που έχουν ετηθεί άσυλο. Οι αιτούντες άσυλο μεταφέρονται με 17 λεωφορεία στη δομή στο Βαγιοχώρι, κοντά στη λίμνη Βόλβη της Κεντρικής Μακεδονίας. Άλλοι 71 μετανάστες μεταφέρονται από τη Λέρο και από την Κο με το επιβατικό οχηματογό πλοίο Blue Star 2. Θα φιλοξενηθούν σε δομές στην Αττική και την Κόρινθο. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 400 ακόμη αναμένεται να μεταφερθούν με αρματαγωγό του πολεμικού ναυτικού από τη Σίμη στον Πειραιά. Στο μεταξύ, για τον κίνδυνο να επαναληφθεί το προσφυγικό κύμα του 2015, προειδοποιεί για μια ακόμη φορά ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών Χορστ Σεεχόφερ και τονίζει την ανάγκη να δοθεί μεγαλύτερη στήριξη στις χώρες στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πρέπει να βοηθήσουμε περισσότερο τους Ευρωπαίους εταίρους μας στον έλεγχο των εξωτερικών συνόρων. Τους έχουμε αφήσει πολύ καιρό μόνους, δηλώνει ο κ. Σεεχόφερ σε συνέντευξή του στην Bild και προειδοποιεί ότι αν δεν το κάνουμε θα ζήσουμε ένα προσφυγικό κύμα όπως του 2015, ίσως και μεγαλύτερο. Ο Γερμανός Υπουργός Εσωτερικών προσθέτει ότι μαζί με τη νέα πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, θα καταβληθεί προσπάθεια να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο.